Έχουμε τον Κώστα Παϊσιάδη, τον αντιπρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ. Λίγο να αναφερθούμε στα όσα γίνανε στο Ρέντι. Πραγματικά κάθε φορά βλέπουμε και άλλα πράγματα να γίνονται. Κακώς δεν προκαλούν έκπληξη, κακώς έχουμε φτάσει να τα θεωρούμε και αυτονόητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα μας τα πει καλύτερα ο αντιπρόεδρος του ΤΑΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχετε ηρεμήσει, κύριε Παϊσιάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Όχι, εντάξει, δεν είναι ήρεμος. Ήρεμη φύγαμε θα έλεγα, αλλά το θέμα δεν είναι το πώς καταλήγεις να φύγεις, το θέμα είναι το τι συμβαίνει και το τι περνάς. Κάθε φορά, όχι μία φορά κιόλας. Αλλά εντάξει, το βασικό είναι να αντιμετωπίζεις τη στιγμή σωστά και νομίζω ότι όσο υπομονή και όσο προετοιμασμένος και να πας σε κάποιες καταστάσεις στον Ολυμπιακό, πάντα κάτι καινούργιο θα ξαναντιμετωπίσεις σε επίπεδο και περιβάλλοντος και διαιτησίας. Ναι. Ξεκινώντας λίγο από το τι συνέβη, έτσι, για να σας πω ακριβώς το τι ήταν αυτό ουσιαστικά που προκάλεσε. Καταρχήν, το επεισόδιο που συνέβη ήταν στην αλλαγή του τρίτου σετ και ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει αυτό που ήθελε από το παιχνίδι, δηλαδή τον πόντο με τα δύο νικηφόρα σετ, και γίνεται η αλλαγή του τερέν για κάθε ομάδα. Την ώρα που περνάει ένα πίσω από τον πρώτο διαιτητή η ομάδα του ΠΑΟΚ, στον Αμερικάνο αθλητή, στον Γκάρετ, στον Μακουντούρια, πέφτουν δύο κουτιά αναψυκτικών, κάτι πυρόπιτες, κάτι... Και μπαίνει σε μια διαδικασία. Τώρα αυτοί είναι άνθρωποι που έρχονται από Ευρώπη και από Αμερική, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τώρα το περιβάλλον των ελληνικών γηπέδων και το ότι ο συγκεκριμένος κόσμος είναι εκεί για να δημιουργήσει πρόβλημα, όχι για να δει παιχνίδι. Και μπαίνει σε ένα διάλογο, εν τω μεταξύ βλέπω εγώ τη σκηνή αυτή ακριβώς, γιατί ήμουν υποψιασμένος από την ώρα που μπήκαμε στο γήπεδο ότι μπορεί να συμβεί κάτι και πάντα στις αλλαγές του τερέν ξέρω ότι είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Παρακολουθούσα δηλαδή την αλλαγή με το που βλέπω ότι εξελίσσεται το σκηνικό αυτό, στο σημείο που μας φιλούσαν τους παράγοντες δηλαδή πάνω στην κερκίδα, φεύγω και πηδάω μες στο γήπεδο. Και κατευθείαν ζητάω την ομάδα να φύγει από το γήπεδο, γιατί μου έρχονται στο μυαλό οι σκηνές από το προπέρσινο παιχνίδι όπου στηθήκαμε στον πάγκο της ομάδος 18 άτομα και από παντού πέφτανε αντικείμενα. Θυμόμαστε, ναι. Ο κόσμος, οι λεγόμενοι επιτηρητές του χώρου μέσα στον αγωνιστικό χώρο που ήταν για να ελέγχουν το χώρο είχαν μετατραπεί σε τιμητές της κατάστασης και χτυπούσαν αστυνομικούς και με προσπάθεια να φτάσουν τον πάγκο εκείνη τη μέρα. Ναι. Και επειδή έχουμε όλο αυτό το σκηνικό έτσι υπόψη μας, προσπαθώ να βάλω την ομάδα μέσα στα ποδητήρια για να ηρεμήσει η κατάσταση. Πραγματικά γύρω στα 10 άτομα που μπήκανε μέσα στα ποδητήρια, στη φυσούνα φυσικά οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δηλαδή που επιτερούν το χώρο και προσπαθούν να ελέγχουν την κατάσταση εσωτερικά του γηπέδου, κλωτσίσανε, φτύσανε, χτυπήσανε. Εγώ πρόλαβα, έσπρωξα φυσικά να το χτύψω και τον αγκώνα στην προσπάθειά μου έτσι να μην ακολουθούν τους παίκτες. Εξελίχθηκαν διάφορα σκηνικά. Τέλος πάντων, ήρθε και ο Κουντούρης και ο Ταρνατόρος για να μου πούν ότι πρέπει να βγει η ομάδα. Εγώ τους είπα δεν μου έκανα καμία πρόθεση να μην ξεκινήσει το παιχνίδι. Οπότε θα ξεκινήσει το παιχνίδι αρκεί να ηρεμήσει το γήπεδο. Δεν είχαμε δηλαδή καμία πρόθεση να φύγουμε το γήπεδο. Και μετά, εντάξει, συνεχίστηκε το παιχνίδι, τελείωσε κανονικά. Φυσικά μετά με το τέλος του παιχνιδιού είχαμε μια ένταση με τον διαιτητή, στον οποίο απευθύνθηκα εγώ έτσι με πολύ έντονο τρόπο και του είπε ότι είναι απαράδεκτο να τελειώνει την κανονική διάρκεια της regular season με ένα σφύριγμα που βρήκε μια υπέρβαση του Φιλίποφ πάνω στο φιλέ. Ναι. Ότι το περιστατικό από μόνο του, το σφύριγμα από μόνο του προκαλεί και έκπληξη και προκαλεί και... Ερωτηματικά πολλά. Ερωτηματικά και οτιδήποτε άλλο μπορείς να υποθέσεις, γιατί είναι ένα σφύριγμα που είναι καθαρά στη κρίση του διαιτητή. Δεν μπορεί να επέμβει ούτε το VAR, ούτε το ότι ήταν μέσα, ούτε το έπιασε στο μπλοκ, ούτε το ότι, ξέρω εγώ, βρήκε στο τάδε πόδι, ούτε οτιδήποτε. Είναι μια καθαρά φάση κρίσης του διαιτητή. Τη δίνει στον αντίπαλο και τελειώνει το σετ και τελειώνει ουσιαστικά και την πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Και δεν είναι το σκορ ανοιχτό, δηλαδή να πεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν στο 23 και ο ΠΑΟΚ στο 17 και τελείωσε το παιχνίδι, ή στο 24 ξέρω και ο ΠΑΟΚ στο 17. Ήταν το μάτς, ισοφάριζε ο ΠΑΟΚ και ξαναπηγαίνανε στη διαδικασία
του 2 για να φτάσει στο τέλος του σετ. Φυσικά αυτό, δεν είναι έτσι, αυτό όμως φυσικά δεν εξαιρεί τη δική μας ευθύνη. Σε ένα σετ που ήμασταν πάνω 5 πόντους και ήμασταν πάνω από το 20 στους 5 πόντους, δεν ήμασταν δηλαδή στο 7-12 ή στο 14-19 ας πούμε, ήμασταν στο 17-22 για το ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι που... Έτερων εκάτερων, οκ, φαντάζομαι. Έτερων εκάτερων, ακριβώς. Αυτό δεν είναι κανένα δικαίωμα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχουμε μαζί μας και τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας, Στέλιο, καλησπέρα και στον κύριο Παϊσέδη. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Πέρα από αυτά που γίνονται στο Ρέντι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια στιγμή που θα γίνει κάτι, κύριε Παϊσιάδη, μια τιμωρία ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, Ραφαήλ. Νομίζω η ερώτηση για να ελαφρύνουμε λίγο και το κλίμα είναι, εντάξει, δικαίως σίγουρα θα περιμένουν με τους τίτλους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά αν υπάρχει μια πρώτη ικανοποίηση με τις αλλαγές τις οποίες έχουν γίνει στην ομάδα από τον Γενάρη και μετά, με την μέχρι στιγμής εικόνα που δείχνει η ομάδα. Τον έχουμε, δεν έχουμε τον κύριο Πασιάδη. Ναι. Α, για μένα μιλάτε. Ναι, η ερώτησή σας ήταν. Συγγνώμη, νομίζω τον Ραφαήλ, γιατί έκανε και Ολυμπιακός αλλαγές και μπερδεύτηκα λίγο, εντάξει. Ναι, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και τις αλλαγές όπως ρωτήσατε τώρα, νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή τη συνθήκη που έχει έρθει στην ομάδα ενώ την αγωνιστική. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλησιάσει τον Ολυμπιακό αγωνιστικά και πλέον, όπως δείχνει και το προχθεσινό παιχνίδι, οι ομάδες είναι στο νήμα όσον αφορά το αποτέλεσμα και το ποιος θα διεκδικήσει και ποιος θα είναι αυτός που θα κατακτήσει τους τίτλους που είναι μπροστά. Νομίζω ότι οι προσθήκες που γίνανε έχουν φέρει μια ισορροπία σε πολύ πιο κοντινό σημείο τις δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αλλαγές γίνεται και στον Ολυμπιακό, αλλά για τη δική μας ομάδα νομίζω ότι είναι αυτό που σας διευκρινίζω τώρα. Κύριε Παϊσιάδη, για να επιστρέψουμε λίγο στο προηγούμενο, υπήρξε μετά το παιχνίδι και μια ανακοίνωση από πλευρά ΣΤΑΠ, νομίζω με ξεκάθαρο αποδέκτη, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, υπήρξε μια... Θα σας πω το εξής. Είναι κάτι που το είπα ξανά, είναι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άτομα που χρηματοδοτούν εδώ και μια πενταετία αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει και ένα οικονομικό μεγάλο αντίκτυπο για να μπορεί να έχει μια ομάδα σε επίπεδο πρωταθλητισμού, σημαίνει και πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος. Είναι φυσικό όταν θεωρείς ότι χάνεις, όπως σας είπα προηγουμένως, από μια φάση που την κρίνει ο διαιτητής με τη δική του άποψη και με το δικό του σφύριγμα το προσωπικό υπέρ του αντιπάλου, είναι φυσικό κάποιες στιγμές να θεωρείς ότι αδικείς, ότι όλα αυτά που με κόπο και με πολλά λεφτά, ας πούμε, καταθέτεις για να υπάρχει ένα πρωτάθλημα σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, όπως είναι το επίπεδο της δικής μας λίγκας. Τουλάχιστον στο επίπεδο των υψηλών θέσεων. Και βλέπεις ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, πολλές φορές απογοητεύεσαι, πολλές φορές εκνευρίζεσαι. Και υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ. Υπάρχει και η αντίδραση από την πλευρά του Προέδρου του Παντελή Τερνατόρου. Νομίζω εντάξει, και ο ίδιος έχει κάποια σημεία που θεωρεί δίκαιο ότι η δική μας όλη αυτή δηλαδή η δήλωση είναι, αναφέρεται στο πρόσωπό του και αντιδρά και ο ίδιος. Νομίζω ότι θα έχει μια συνέχεια όλη η κατάσταση, θα δούμε πώς θα εκτονωθεί, ελπίζω να εκτονωθεί στο επόμενο διάστημα για να πάμε στα επόμενα παιχνίδια που το βασικό κριτήριο και έτσι το βασικό φόκους πρέπει να γίνεται στους αγωνιστικούς χώρους. Με αυτό, η προσοχή να είναι στραμμένη εκεί, γιατί η ποιότητα υπάρχει και είναι κρίμα να ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα και όχι με το βόλι. Ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα, πάω και ξαναχάσει το ρέντι, δεν χάνει πρώτη φορά. Ακριβώς. Και όπως και ο Ολυμπιακός είχε χάσει την Πηλαία. Αυτά τα παιχνίδια είναι έτσι. Υπάρχουν συνθήκες όμως, οι συνθήκες όμως θα πρέπει να επικρατούν, πρέπει να είναι αξιολογημένες και να υπάρχει ισονομία και για τους δύο. Εγώ νομίζω ότι η ανακοίνωση, έτσι, η λογική του να βγει η ανακοίνωση ξεκίνησε μέσα από αυτήν την αδικία που ένιωσε ο ΠΑΟΚ. Ναι, απόλυτα κατανοητό. Τώρα το περιεχόμενο,
τώρα το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ενδεχομένως σε κάποια σημεία αγγίζει παραπάνω που θα έπρεπε το πρόσωπο του Προέδρου της Λίγκας. Mm-hmm. Κύριε Πασιάδη, κάτι τελευταίο. Απομένει ένα μάτς για το τέλος της regular season. Έχει κλειδώσει το ζευγάρι με τον Ηρακλή. Νομίζω πως ναι, έτσι είναι, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα με κάποια αποτελέσματα που ίσως μπορεί να βρεθεί ο Ηρακλής στην έκτη θέση. Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς το συνδυασμό. Ναι. Αλλά το πιθανότερο, σχεδόν το πιο πιθανό, νομίζω κατά 90% είναι να παίξει το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει προτίμηση, έτσι δεν είναι, στην παρούσα φάση και στο πρώτο γύρο του play-off. Νομίζω ότι έχουμε και το απόλυτο πλεονέκτημα, αλλά νομίζω και δεν έχουμε θέμα. Δεν έχουμε θέμα. Ο κάθε αντίπαλος, νομίζω και η Ηρακλής είναι πολύ καλύτερα αγωνιστικά, δηλαδή το έριξε και μέσα στη μήκρο στο μεταξύ μας παιχνίδι, δηλαδή την αλλαγή, ναι, τις αλλαγές που έκανε και ο Ηρακλής τον Ιανουάριο. Αλλά θεωρώ ότι και ο αντίπαλος στο 1-7 και ο αντίπαλος στο 2-4 με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή που θα βρεθούμε, νομίζω ότι μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση αγωνιστικά απόλυτα. Και μετά φυσιολογικά θα πάμε στους τελικούς για την ανάλυση που θα θετεί. Ωραία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε εσάς και στην ομάδα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ωραία, και θέλω να πω και κλείνοντας, ναι, και μέσα από τη λογική της ανακοίνωσης του ΠΑΟΚ, ότι θα πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θυσιάζουν πάρα πολλά πράγματα για τέτοιες ομάδες. Στη δική μας την ομάδα φυσικά είναι ο Αντώνης Τσαλόπουλος και ο Θανάσης Κατσαρής. Και μέσα από αυτή τη λογική, γι' αυτό εγώ περνάω, και ότι η αντίδραση είναι ότι σου έρχονται κάποια πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και λέω ότι βάζω τόσα λεφτά, μην ξεχνάμε ότι μία ομάδα πλησιάζει το budget της στο 1 εκατομμύριο. Οποιαδήποτε αντίδραση έχει μία λογική βάση. Σαφέστατα, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασιάδη. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.